Σίγουρα έχετε άποψη πάνω σε αυτό, στο θέμα της εκπροσώπησης των γυναικών και της ποσόστοσης. Τι να σχολιάσω τώρα, αν είναι 40, 30 ή 50. Όχι, αν πρέπει να υπάρχει και αν είναι ζητούμενο. Νομίζω ότι οι σημερινοί και οι χθεσινοί κυβερνώντες έχουν φροντίσει πάρα πολύ τη γυναίκα, γι' αυτό και τις έχουν πάει τη σύνταξή της στα 67, όπως και οι άντρες. Καταρχάς, έχουμε μια απαράδεκτη ανάρτηση και στο περιεχόμενο και στη μορφή, την οποία την συνηθίζει όχι μόνο ο κύριος Πολάκης. Και φυσικά είναι αστείο να θεωρείται βαθύ κράτος κάποιοι δημοσιογράφοι, δικαστές, και να ξεχνάει ο κύριος Πολάκης αυτούς που έχουν στα χέρια τους την οικονομία και τα κλειδιά της, και ο πολύς αντισυστημικός κύριος Πολάκης να μην λέει τόσο καιρό μια κουβέντα που το δικό του νομό, τα Χανιά, οι Αμερικάνοι με τη σύμφωνη γνώμη και της σημερινής και της χτεσινής κυβέρνησης το έχουν κάνει μπάτε αλέστε κυριολεκτικά για τα δικά του σχέδια. Δεύτερο, είναι απαράδεκτη η ποινική μεταχείριση μιας πολιτικής ανάρτησης όσον αφορά το περιεχόμενό της, η οποία μας βρίσκει κάθετα, ξαναλέω, δεν συμφωνούμε καθόλου. Όμως είναι απαράδεκτη η ποινική μεταχείριση μιας πολιτικής ανάρτησης, το σημειώσαμε αυτό και στην ανακοίνωσή μας, το λέμε και τώρα, γιατί δεν αντιμετωπίζεται έτσι μια αντιπαράθεση πολιτική, η οποία φυσικά σκοπεύει να κρύψει τις μεγάλες συμφωνίες που υπάρχουν. Όταν λέτε ποινική μεταχείριση, δεν κατάλαβα, τι εννοείτε? Εννοώ την αυτεπάγγελπτη προκαταρκτική εξέταση του εισαγγελέα για μια πολιτική ανάρτηση. Αν νομίζω ότι αυτό έγινε οποία... επειδή μεταξύ αυτών των προκηρυγμένων που είπαν νωρίτερα ήταν και στελέχοι, ήταν κρατήστε... και δικαστές. Αν κατάλαβα καλά. Άσχετα με το αν ήταν δικαστές ή αν ήταν δημοσιογράφοι. Και γι' αυτό έγινε. Και άσχετα, ξαναλέω, με την άθλια απαράδεκτη και στο περιεχόμενο και στη μορφή ανάρτηση, η ποινική αντιμετώπιση ενός μιας πολιτικής ανάρτησης με αυτό το περιεχόμενο, το ξαναλέω, δεν απαράδεκτο. Δεν ήταν γι' αυτό, αν κατάλαβα θεωρούμε... καλά. Δεν ήταν για το περιεχόμενο της πολιτικά, αλλά γιατί παρακινούσαν κόσμο. Είναι έτσι. Προτροπή σε βία. Αν μεθαύριο, επειδή κάποιοι ήταν τη φάτσα μου εκεί, στους προκηρυγμένους του κυρίου Πολάκη, έρθει κάποιος και ασκήσει βία εναντίον μου, επιτεθεί, θα είναι ηθικός αυτούργος ο κύριος Πολάκης. Είναι πολύ σαφές αυτό και η δικαιοσύνη νομίζω κάτι παραπάνω ξέρει που ασχολείται. Κρατήστε. Μπορεί να κρατήσει ό,τι θέλετε. Αλλά και εσείς κρατήστε αυτό που σας λέω εγώ. Βεβαίως. Και όταν κάποιος κάτω από την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, χωρίς να σβήσει ο κύριος Πολάκης και χωρίς να απαντήσει, λέει: Μίτσο, έκανε μισές δουλειές. Αναφερόμενο στον Δημήτρη Κουφοντίνα, είναι ενεργός προτροπή για δολοφονία. Και υπάρχει αναρτημένη δημόσια στον τοίχο του κυρίου Πολάκη. Ωραία. Άρα, μήπως πράγματι πρέπει να συγχωρηθεί η εισαγγελία και με αυτό. Ξαναλέω, και λοιπόν, να και εσείς. Κρατήστε κι εσείς τη δική μας παρατήρηση. Κάνουμε ένα διάλογο. Και οι κρίνοντες κρίνουν. Και αυτοί που αναφέρεστε κρίνονται και από την πλευρά τη δική μας. Αλλά ας πάμε παρακάτω, γιατί, ξαναλέω, δεν αντιμετωπίζεται μια βρώμικη, άθλια πολιτική ανάρτηση η οποία στοχοποιεί, η οποία προσπαθεί να θεωρήσει βαθύ κράτος κάποιους δημοσιογράφους και δικαστές και ξεχνάει το ποιος είναι το βαθύ κράτος σε αυτή τη χώρα, το χαϊδεύει αυτό το βαθύ κράτος όταν ψηφίζει με χέρια και με πόδια συγκεκριμένες νομοθετικές ενέργειες στο ελληνικό, στον Α, στο Β, στο Γ, στο Δ, μιλώντας για μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια και πλάνα. Αυτά λοιπόν κρατήστε τα και κρατήστε και μια άλλη πλευρά. Φαίνεται ότι μαζεύεται ο κύριος Πολάκης. Είναι λάθος να θεωρήσουμε ότι είναι προσωπική ιστορία δική του και μόνο. Απ' την άλλη είναι φανερό ότι φαίνεται σε σχεδιασμούς που ενδέχεται να υπάρχουν για το επόμενο διάστημα πολλακιάδες και πολλακισμοί να ενοχλούν πλέον το ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και τον μαζεύει. Παρόλα αυτά, παρόλο αυτό το σκηνικό που παρακολουθούμε, θλιβερό, ο Άριος Πάγος με απόφασή του βγάζει 700.000 πρώτες κατοικίες σε πληστηριασμό και θεωρεί την απόφασή του ότι γίνεται, παίρνεται με βάση τους νόμους που θέσπισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Επίσης, αυτή την τετραετία στο Κοινοβούλιο, σχεδόν το 50% των νομοσχεδίων του Μητσοτάκη τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο καιρό, παρακολουθήσαμε την από κοινού ψήφιση της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ όταν ο πόλεμος κλιμακώνεται. Κάπου είδα ότι η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πάει στη Μολδαβία, που είναι το επόμενο επεισόδιο του πολέμου στον οποίο μας έχουν εμπλέξει. Εν ολίγης και χωρίς σχόλια,
τέτοιου είδους άθλιες πρακτικές σαν το Πολάκι και τέτοιου είδους αντιδράσεις προσπαθούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από το κύριο. Ποια πολιτική σήμερα μας έχει οδηγήσει στο να τελειώνει ο μισθός στις 15 πρώτες μέρες του μήνα, ποια πολιτική παίρνει τα σπίτια του Κοσμάκη, γιατί παλιά μας λέγανε οι κομμουνιστές θα τα πάρουν, ποια πολιτική μας μπλέκει σε ένα μακελιό πολεμικό, το οποίο το πληρώνει ο ελληνικός λαός και το πληρώνει.